σε όλα όσα πρέπει να γίνουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία για τα άτομα με αναπηρίες και ειδικά από την αυτοδιοίκηση και στους δύο τις βαθμούς. Αναφέρθηκε από την Καλαμάτα ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος τοποθετήθηκε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Αγίης Ήλαιος. Εμείς στη χώρα επιχειρούμε να αναδείξουμε την ανάγκη σε όλα τα επίπεδα, στην αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, στην περιφέρεια, στο κεντρικό κράτος, να υπάρξει μια άλλη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας ότι οι δημότες, οι πολίτες πρέπει να μπορούν να ζουν εκεί που επιλέγουν. Αλλά για να μπορούν να επιλέξουν πρέπει να έχουν την υποστήριξη να το πράξουν. Και για να έχουν την υποστήριξη να το πράξουν σημαίνει ότι αυτοί που αποφασίζουν πρέπει στην σκέψη τους, στο σχεδιασμό τους, στην πολιτική τους, πάντα να εντάσσουν, να συμπεριλαμβάνουν τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό να γίνεται με βάση τη λογική ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Διεκδικώντας τα αυτονόητα στο πλαίσιο και του προγράμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης στάθηκε και στο πρόσφατο παράδειγμα της Λάρισας που θύμισε ένα τη 2022 Κώστα Λέξη. Δείχνει ότι έχουμε πολύ να δουλέψουμε στις κοινωνίες μας, στις τοπικές μας κοινωνίες, στις γειτονιές μας, στις πολυκατοικίες που ζούμε, για να σπάσουμε αυτό το αόρατο, το αόρατο που σκλαβώνει, το αόρατο που εξουθενώνει, το αόρατο που αφανίζει τα δικαιώματα και δημιουργεί συνθήκες που, όπως είπαμε, μας πάνε πίσω 46 χρόνια, αλλά που φαίνεται ότι είναι εδώ. Για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι το αυτονόητο, να ζούμε όλοι ίσα και όλοι μαζί μέσα στην κοινωνία μας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Μάιο του 2021, έχοντας στόχο αυτό ακριβώς, να αναδείξει τις δυνατότητες, να τις εξαλείψεις, τις διακρίσεις και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρονιές βαθύς και των οικογενειών τους. Η πράξη Αγίης Ήλαιος περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων που σκοπό έχουν την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου.